Με δεύτερο εξώδικο, απάντησαν σήμερα οι γιατροί της Παιδιατρικής Κλινικής του Βενιζέλιου Νοσοκομείου Ηρακλείου στο νεότερο εντέλεσθε της διοίκησης του Νοσοκομειακού Ιδρύματος για να καλυφθούν τα κενά που αντιμετωπίζονται στην κλινική. Εκτός από το να κοινοποιήσουμε για άλλη μια φορά το πρόβλημα που υπάρχει στην παιδιατρική, είναι γιατί θέλουμε να θέσουμε και πρώτο νομικών ευθυνών τους, τόσο τη διοίκηση του Βενιζελίου όσο και τη διοίκηση της ΥΠΕ, προειδοποιώντας τους ότι αν συμβεί κάτι, εμείς τον ένοχο τον έχουμε καταδείξει. Από εκεί και πέρα είναι καθαρά θέμα του εισαγγελέα και των δικαστικών αρχών η απόδοση ευθυνών. Το δεύτερο κατά σειρά εξώδικο που κατατέθηκε στην εισαγγελία έρχεται ως απάντηση στο εντέλεσθε, με τους γιατρούς από τη μια να εξηγούν ότι δεν είναι αυτός τρόπος να αντιμετωπίζεται το πρόβλημα υποστελέχωσης και πως οι ίδιοι την ίδια ώρα μέσω του εξωδίκου τους είναι αποφασισμένοι να μην ανταποκριθούν με ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει για τη λειτουργία της παιδιατρικής κλινικής. Προκειμένου να τελειώσει επιτέλους αυτή η ανομία που εκφράζεται με τα εντέλεσθε, στους συναδέλφους παιδιάτρους και τους υποχρεώνει να υπερβαίνουν το ωράριο εργασίας και να θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια και την ζωή των μικρών ασθενών. Την ώρα πάντως που η λογική του εντέλεσθε εκτείνεται από νοσοκομείο σε νοσοκομείο, οι γιατροί καταγγέλουν ότι για αυτή την υπερεργασία δεν αμείβονται. Χαρακτηριστική περίπτωση ο Κώστας Καραταράκης, παθολόγος στο νοσοκομείο του Αγίου Νικολάου, που του οφείλουν ούτε λίγο ούτε πολύ 7.200 ευρώ για έξτρα εφημερίες τους τελευταίους 11 μήνες. Υπήρξε ένας νόμος τον Οκτώβριο του 2021 που δίθεν για να δώσει περισσότερα χρήματα σε αυτές τις ειδικότητες λόγω της προσφοράς τους στην αντιμετώπιση της πανδημίας. Έδινε 250 ευρώ στις πρόσθετες εφημερίες και μάλιστα πρόσθετες εφημερίες οι οποίες απληρωνόντουσαν μαζί με τις τακτικές. Αυτός ο νόμος δεν εφαρμόστηκε ποτέ, δηλαδή δεν πληρωθήκαμε τις πρόσθετες εφημερίες μαζί με τις τακτικές και μας οφείλονται μεγάλα ποσά από το Μάιο του 2022. Ποσά δηλαδή που κυμαίνονται από 3.000 μέχρι και 10.000 ευρώ ανά γιατρό. Δεν ξέρουμε πότε θα τα πάρουμε και αν θα τα πάρουμε τελικά, γιατί μας δώσανε αποδεικτικά ότι μας τα χρωστάνε, με την έννοια ότι να πάμε δικαστικά να διεκδικήσουμε τα δεδουλευμένα. Ο χώρος της υγείας έχει μετατραπεί σε καζάνι που βράζει, με την Ομοσπονδία Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδος να μιλά ανοιχτά για κατάρρευση και να εξηγεί πως υπό αυτές τις συνθήκες μόνο αυτονόητο μπορεί να θεωρηθεί γιατί νέοι γιατροί δεν πηγαίνουν σε νοσοκομεία, όπως και γιατί επί δεκαετίες νοσοκομειακοί γιατροί οδηγούνται σε παραιτήσεις. Είναι δυνατόν να στηρίζεται το σύστημα υγείας στο απλήρωτους γιατρούς που τους βάζουν με το ζόρι να δουλεύουν? Αυτές είναι απαράδεκτες πρακτικές που δυσφημίζουν το ΕΣΥ και τα νοσοκομεία. Όχι μόνο δεν υπάρχει καμία απολύτως δέσμευση από το Υπουργείο Υγείας για το πώς, πότε και αν θα πληρωθούν τα οφειλόμενα ποσά που ανέρχονται σε χιλιάδες ευρώ για κάθε γιατρό, αλλά στέλνουν τα εντέλεσθε βροχή για απλήρωτη δουλειά επικαλούμενοι λόγους δημόσιας υγείας. Απίθμενο το θράσος τους.